Χώρα από χώρα. Φωτεινής Κατσάλη που είναι δίπλα μου, η οποία είναι φίλη και συγγραφέας. Εμένα προσωπικά με ενθουσίασε πάρα πολύ το βιβλίο της. Μία μητέρα, όταν διάβασε το παραμύθι, φρόντισε να την βρει για να της πει ένα μεγάλο ευχαριστώ που το παιδί της εκεί που δεν άγγιζε, έβλεπε τα φρούτα και τα λαχανικά και ήταν, ξέρετε, λιάξη, δεν ήθελε τίποτα. Ξαφνικά τα αγάπησε και είπε: θέλω να δοκιμάσω και αυτό και εκείνο και εκείνο και το άλλο και όλα αυτά εδώ. Οπότε θεωρώ ότι η μεγάλη νίκη της Φωτεινής είναι αυτό το πράγμα. Δίνεται στα παιδιά. Είναι κάτι φανταστικό με τα παιδιά, γιατί δημιουργεί και καλλιεργεί. Δεν δημιουργεί, φαντασία υπάρχει. Την καλλιεργεί τη φαντασία του όμως σε τέτοιο βαθμό που αργότερα μεγαλώνοντας μπορούν να δουν και να πραγματοποιήσουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Εγώ γράφω πολύ μικρή ηλικία. Από τα 13 μου συγκεκριμένα, από μια τιμωρία της μαμάς μου, παιδιά, ξεκίνησα να γράφω. Και από τότε δεν έχω σταματήσει. Για μένα η συγγραφή είναι το 80% του εαυτού μου. Είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία, πολύ δημιουργική. Η έμπνευση είναι μια ιδέα, λοιπόν. Μπορεί να είναι μια ιδέα, μπορεί να είναι μια εικόνα. Μπορεί να εμπνευστούμε από έναν άλλον άνθρωπο. Επίσης, έχω κάνει εδώ και περίπου μία πενταετία ένα project. Καλή ώρα σε μία παρουσίαση όπως η σημερινή. Τα παιδιά φυσικά βαριόντουσαν να ακούν τα λόγια των μεγάλων. Όπου εκείνη τη στιγμή δημιουργήσαμε με τα παιδιά ένα πρωτόλιο παραμύθι, προφορικό. Αυτό το project εγώ το έχω εξελίξει. Έχω βάλει και άλλα στοιχεία. Έχω βάλει θεατρικό παιχνίδι. Έχω συνεργάτες. Και κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί αυτόν τον καιρό το έχουμε σταματήσει για κάποιους λόγους, να μάθουν τα παιδιά καλύτερα τη φαντασία τους, να την αφήσουν, να καλλιεργηθεί και να ανακαλύψουν και άλλους κόσμους. Και μια ακόμη χρονιά, λοιπόν, όλοι οι κάτοικοι της Χωραφοχώρας κάνουν ετοιμασίες για το ετήσιο Φεστιβάλ Σαλάτας, όταν οι δίδυμες μπάμιες, η Μία και η Μπία, θα τους φέρουν πολύ άσχημα νέα. Είδατε, έχει και πολύ ωραία ονόματα. Η Λόλα η Λολοφιόγκα, που είναι η αγαπημένη μου, η ιδιοκτήτρια των εκτάσεων της Χωραφοχώρας, είναι αποφασισμένη να φτιάξει το υπερφρούτο και το υπερλαχανικό και αποφασίζει να συνεργαστεί με τον επικίνδυνο επιστήμονα Διαστρέμνιους Πειραματούξ, το είπα σωστά, Φωτεινή, για να μεταλλάξουν τα λαχανικά και τα φρούτα και έτσι να πετύχουν το σκοπό τους. Τα λαχανικά και τα φρούτα αντιδρούν και με αρχηγούς τον κυβερνήτη Αχλάδη και την Τοντό την Ντομάτα και το Ρούλι το Μαρούλι καταστρώνουν ένα σχέδιο άμυνας. Θα μπορέσει άραγε η Λόλα Λολοφιόγκα και ο Διαστρέμνιος Πειραματούξ να επιτύχουν το σκοπό τους και να μεταλλάξουν τα φρούτα και τα λαχανικά? Αυτό είναι κάτι που θα το δείτε στη συνέχεια. Η Λολοφιόγκα ήταν μια πολύ πλούσια και κεντρική κυρία, φορούσε πάντα μεγάλα καπέλα με φρούτα και λαχανικά. Και αυτός, παιδιά, είναι ο τρελός επιστήμονας, ο Διαστρέμνιος Πειραματούξ. Είναι η Ντοντό η Ντομάτα. Και αυτός είναι ο Ρούλης ο Μαρούλης. Και εσύ κάνεις πολύ ωραίο καρότο. Και εσύ κάνεις πολύ ωραία ντομάτα. Άλλο όνομα για την Ντοντό Ντομάτα. Μάτα Ντομάτα. Μάτα Ντομάτα, μπράβο. Είναι τέλειο, Αποστολία, μπράβο.